Το διώνει και στη ζυγομάλη και φυσικά για τις δύο τροπεταγιές της Πίνδου. 2-6-51-0, 23-6-57. Λοιπόν, η Sports Arena αποφάσισε να μάθει πολεμικές τέχνες και πιο συγκεκριμένα κουμφού. Βρισκόμαστε στη Μέκα των Κινέζικων πολεμικών τεχνών, εδώ στη Ζυγομάλη 21, στη σχολή κουμφού, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου. Πάμε μέσα να δούμε τι θα μας πούν ο Αποστόλης και ο Γιώργος, οι δύο δάσκαλοι, τι τεχνική θα μας διδάξουν σήμερα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Λοιπόν, είπα στους φίλους τηλεθεατές ότι έχουμε έρθει στη Μέκα των Κινέζικων πολεμικών τεχνών, εδώ στη σχολή του Κουμφού, στη Ζυγομάλη 21, και θέλω να μας πεις τι θα μάθουμε σήμερα. Σήμερα θυματολογία είναι το Wing Chun Kung Fu. Το Wing Chun είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στην ταυτόχρονη επίθεση με άμυνα. Είναι από τις πιο γνωστές κινέζικες πολεμικές τέχνες. Σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο εξασκούν αυτή την τέχνη. Και είναι αρκετά εύκολη να τη μάθει κάποιος. Για να δούμε πόσο αρκετά εύκολο είναι. Λοιπόν, Αποστόλη, τώρα θέλω να περάσουμε στα ειδικότερα. Να μας πεις τι ακριβώς έχουμε δει και τι θα δούμε. Ωραία. Αυτό που είδαμε ήταν η πρώτη μας φόρμα, όπου κάποιος ξεκινάει και διδάσκεται την πρώτη φόρμα. Η φόρμα δηλαδή είναι το βιβλίο μας, όπου εκεί μέσα υπάρχουν πολλά καινούργια εργαλεία. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε απλά γροθιές. Στο Wing Chun θα δούμε πολλά εργαλεία, όπως είδατε στη φόρμα Tan Shao, Bong Shao, Gan Shao. Κάποιος ξεκινάει από τη Siu Lim Tao, που σημαίνει στα κινέζικα μικρή ιδέα, που μόνο μικρή δεν είναι. Είναι η βάση του Wing Chun. Μας μαθαίνει να φτιάχνουμε τη δομή μας και έχουμε μια συγκεκριμένη κινησιολογία, όπως τώρα βλέπουμε στους βηματισμούς. Μετά, κομμάτι-κομμάτι από τις τεχνικές της φόρμας, μαθαίνουμε τι είναι και πώς το χρησιμοποιούμε. Τώρα δηλαδή βλέπουμε ουσιαστικά ένα είδος προθέρμανσης ή είναι η κυρίως προπόνηση? Είναι ο βασικός βηματισμός που χρησιμοποιείται στο Wing Chun. Υπάρχουν κυρίως δύο βηματισμοί, ο ευθύς και ο διαγώνιος. Και όπως βλέπετε, πάντα το μπροστά το πόδι, όλο το βάρος δηλαδή είναι πίσω, ώστε να μπορούμε να λακτίζουμε. Το χαρακτηριστικό είναι να μπορούμε να λακτίζουμε με το μπροστά μας πόδι. Και ταυτόχρονα το Wing Chun, κυρίως επειδή είναι απλό σύστημα, χρησιμοποιεί την ευθεία γροθιά που βλέπετε στα πλάνα σας. Καλά. Απλό δεν το λες για κάποιον ο οποίος είναι αρχάριος. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται μια σχετική προεργασία για να μπορέσει να μάθει το σώμα του να μιλάει έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, όπως βλέπετε, ναι, είναι λίγο περίεργη η κίνηση, αλλά το Wing Chun δεν απαιτεί καθόλου κάποιο είδος γυμναστικής. Δηλαδή, απλά γυμνάζεται βάσει της τέχνης, δηλαδή. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι γυμνασμένος. Πιο πολύ είναι το σύστημα του τεμπέλη, θα λέγαμε. Το σύστημα του τεμπέλη. Ναι, ναι. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος ναι, δεν είναι και πολύ φίλος γυμναστικής, μπορεί να αρχίσει και να το δοκιμάσει. Ακριβώς έτσι. Παρόλα αυτά, παρά το σύστημα του τεμπέλη, εγώ βλέπω όμως ότι... Παρόλο το σύστημα του τεμπέλη όμως, Αποστόλη, εγώ βλέπω ότι αν κάποιος αντιμετωπίσει κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη τακτική, θα έχει πρόβλημα. Το Wing Chun είναι άμεσο. Η φιλοσοφία του είναι σε 1,5 δευτερόλεπτο να έχει τελειώσει τη μάχη. Δεν πρόκειται για άθλημα. Και αυτό και κυρίως δεν έχει αγώνες. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι. Αλλά κατά τη διάρκεια της εξάσκησης δεν υπάρχει κανένας φόβος για να τραυματιστεί κάποιος. Και όλα γίνονται με αρμονία. Θα δείτε και στη συνέχεια κάτι. Βλέπω διαγώνια βήματα τώρα. Διαγώνια βήματα, ναι, αυτό που είπαμε πριν, κυρίως δύο βηματισμοί. Ο ευθύς και ο διαγώνιος. Το Wing Chun έχει και πλαγιοκοπήματα. Έτσι, και όχι μόνο την ευθεία κίνηση, όπως σαφώς όλοι ξέρουν.
Είναι μια τέχνη δρόμου. Ναι, είναι καθαρά μια τέχνη δρόμου. Έτσι, αυτό που είπαμε είναι άμεση τέχνη και γι' αυτό κυρίως δεν διδάσκεται σε μικρά παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος τη συγκεκριμένη τέχνη? Συγκεκριμένη τέχνη από 13 χρονών και πάνω, γιατί χρειάζεται και μια αντίληψη. Έτσι, αργότερα που θα δούμε σε πιέσεις και τέτοια πράγματα, πράγμα που ένα παιδί μικρό δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και επίσης, επειδή είναι επιθετική τέχνη, ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε τα παιδιά επιθετικά. Όπως είχαμε δει την άλλη τέχνη του Eagle Claw, το παιδικό είναι καθαρά για το Eagle Claw. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για μια τέχνη η οποία ο σκοπός της είναι το να μάθει κάποιος την τέχνη της μάχης. Τη μάχη και κυρίως πώς να χρησιμοποιεί κάποιος την οικονομία της κίνησης. Δηλαδή αυτό που είπαμε, η φιλοσοφία μας είναι σε 1,5 δευτερόλεπτα, αν συμβεί κάτι σε κάποιον, να έχει τελειώσει τη μάχη, αλλιώς έχει αποτύχει η προσπάθειά του. Μπαμ, γρήγορη αντίδραση. Μπαμ, γιατί πολλές φορές στο δρόμο μπορεί να είναι ένας, δύο ή και τρεις παραπάνω αντίπαλοι και μπορεί να χρειαστείς να μάχεις για τη ζωή σου, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και επειδή και εποχές είναι δύσκολες, το Wing Chun, όπως είπαμε, είναι αρκετά εύκολο. Και αρκετά αποτελεσματικό. Καλά, δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε σημείο να μαχόμαστε για τη ζωή μας στον δρόμο, αλλά εάν συμβεί, από ό,τι καταλαβαίνω, όποιος γνωρίζει τη συγκεκριμένη τέχνη, υπόσχεται άμεση αντίδραση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο σκοπός είναι μέσα από την πολλή επανάληψη, επειδή αν συμβεί κάτι δεν υπάρχει χρόνος, βασικά δεν μπορείς να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, όλα πρέπει να δουλεύουν αυτοματοποιημένα. Γι' αυτό θα δείτε πολύ επανάληψη στις ίδιες κινήσεις. Οξυδέρκεια και γρήγορα αντανακλαστικά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται. Ναι, ναι. Στο Wing Chun κάποιος θα αποκτήσει πολύ γρήγορα χέρια και αν κάποιος προπονηθεί και γρήγορα πόδια. Και είναι σημαντικό γιατί οι βηματισμοί βοηθάνε στο να έχει κάποιος αλτικότητα και στο να μπορεί να συναντήσει κάποιον. Ουσιαστικά μπορεί να το πω έτσι λαϊκά, ψαρώνει τον αντίπαλο έχοντας γρήγορη κίνηση και στα χέρια και στα πόδια. Είναι πολύ ευνηδιαστικό. Πολύ ευνηδιαστικό. Αυτό λέω, έχει την έννοια του ευνηδιασμού μέσα. Ναι. Και επίσης το Wing Chun έχει εφευρεθεί από γυναίκα. Οπότε, από γυναίκα. Γυναίκα, ναι. Και γι' αυτό και μια κοπέλα μπορεί να το κάνει, γιατί το Wing Chun δεν στηρίζεται στη δύναμη. Πόσο μάλλον στην εκτροπή της δύναμης και στην απορρόφηση. Και εκτός αυτού και κάποιος ο οποίος δεν είναι σωματώδης πάλι, άρα δεν παίζει ρόλο η δύναμη σε αυτή την τέχνη. Πάντως βλέπω εδώ εκπροσώπους του ασθενούς φίλου. Ναι, αν και έχουμε λίγο περίοδο εξεταστικής και λείπει πολλής κόσμος, ναι, υπάρχουν αρκετές κοπέλες και αρκετός ο κόσμος που έρχεται να γνωρίσει αυτή την ωραία τέχνη. Τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς βλέπουμε? Τώρα τα παιδιά κάνουν μια άσκηση η οποία λέγεται Dance Shao, δηλαδή μονό κολλημένο χέρι. Το Wing Chun, επειδή μπαίνει μέσα στη φωτιά όπως είπαμε, κυρίως μπορεί να συναντήσει κάποιον και εκεί θα πρέπει να λειτουργήσει η αφή του. Άρα με αυτή την άσκηση κάποιος εκπαιδεύει το ένα του χέρι τέλεια, μετά το άλλο χέρι και μετά τα δύο χέρια μαζί. Ίσως θα μπορούσαμε να δείξουμε μετά και τη φιλοσοφία του και τη στρατηγική του. Είπες ότι εφευρέθηκε η συγκεκριμένη τέχνη από γυναίκα. Μιλάμε για πόσα χρόνια πριν? Γύρω στα 350 χρόνια πριν, έτσι όπου όταν κάηκε το μοναστήρι των Σαολίν, υπήρχαν οι 5 μεγάλοι δάσκαλοι. Η δάσκαλος ήταν γυναίκα, η Νίκ Μιούι, η οποία διέδωσε το σύστημα στην Γιμ Wing Chun, από όπου το σύστημα πήρε το όνομά του. Και η Γιμ Wing Chun στη συνέχεια μετέδωσε το σύστημα, κυρίως οικογενειακά διδάσκονταν το Wing Chun, ώσπου φτάσαμε στον μεγάλο Grand Master Ip Man, γνωστός και από τις ταινίες του Ip Man τελευταία, που όλοι έχουμε δει, στο Hong Kong. Και στη συνέχεια εμείς, επειδή υπάρχουν πολλές οικογένειες στο Wing Chun, αν και όλοι έχουν διδαχτεί από τον Ip Man, ακολουθούμε την γενεαλογική γραμμή του Wong Chun Leong. Ο Wong Chun Leong πέθανε το 1997, αλλά ήταν από τους πιο άξιους μαθητές του Ip Man και κυρίως ήταν και ο μέντορας του Bruce Lee. Δηλαδή ο Bruce Lee εξασκούνταν στην τέχνη του Wing Chun.
τώρα μπήκαμε σε οικεία χωράφια. Ναι. Λέγοντας Bruce Lee. Αλλά ο Bruce Lee είχε διαφορετική κίνηση, νομίζω. Δεν είχε στατικότητα. Ο Bruce Lee ξεκίνησε από το Wing Chun και επειδή. Εξέλιξε, να φανταστώ. Όχι ακριβώς, επειδή οι Κινέζοι διδάσκαν κλειστά. Δηλαδή δεν διδάσκαν δυτικούς. Ο Bruce Lee, επειδή είχε. Η γιαγιά του βασικά λένε ότι είχε γερμανικές ρίζες. Κάποια στιγμή δεν τον δίδαξαν άλλο. Οπότε όταν έφυγε στην Αμερική, εφήβρε ένα δικό του σύστημα, αλλά η κεντρική ιδέα του συστήματός του είχε βάσεις από το Wing Chun. Πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος που ξεκινάει, για παράδειγμα αύριο το πρωί, το Wing Chun, έτσι ώστε να πει ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση που θα του εμφανιστεί στην καθημερινότητά του? Γύρω στους 6 μήνες είναι ένα καλό διάστημα στο να μπορεί κάποιος να μάθει να αμυνθεί. Κανονικά η θεωρία του συστήματος, δηλαδή πριν ξεκινήσαμε με την πρώτη φόρμα, υπάρχουν 6 φόρμες στο σύστημα. Σε 4 χρόνια, αν κάποιος είναι επιμελής και προπονείται ελάχιστα και το κάνει τρόπο ζωής, θα έχει τελειώσει τη θεωρία του. Βέβαια το Wing Chun δεν τελειώνει ποτέ, αλλά από εκεί και πέρα, το να έχεις τελειώσει τη θεωρία του συστήματος είναι πολύ σημαντικό, βασικά όσον αφορά τις άοπλες τεχνικές, έτσι, γιατί υπάρχουν και τα μαχαίρια πεταλούδες που βλέπουμε δίπλα από την ξύλινη κούκλα και το κοντάρι. Τα όπλα κάποιος τα διδάσκεται όταν τελειώνει τις άοπλες τεχνικές του. Οπότε μιλάμε για μια περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών. Από εκεί πέρα υπάρχουν διαβαθμίσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθείτε, έτσι ώστε να πει κάποιος ότι έφτασε στο ανώτερο επίπεδο? Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε, μέσω των φορμών κάποιος πρέπει όχι να μάθει απλά να την εκτελεί, αλλά να τη χρησιμοποιεί και τεχνικά. Και επειδή η ελεύθερη μάχη έχει πίεση, όλα πρέπει να λειτουργούν υπό πίεση και όχι μόνο στην ταχύτητα που βλέπετε τώρα. Από εκεί και πέρα, στην σχολή μας δεν έχουμε εξετάσεις, ούτε ζώνες. Καθαρά γιατί δεν μας αρέσουν αυτοί οι εμπορικοί σκοποί, τέλος πάντων, παρά μόνο η καθαρή γνώση. Και οπότε βήμα-βήμα κάποιος, όταν κατακτήσει τον α κύκλο από κάποιες τεχνικές, προχωράει και όσο κατακτάει το επίπεδο το επόμενο, προχωράει και προχωράει παρακάτω. Εδώ λέμε προσομοίωση μάχης τώρα. Αυτή είναι η τεχνική μεσαίας απόστασης, γιατί υπάρχουν 3 αποστάσεις, η μάχη από απόσταση, η μεσαία απόσταση και μετά στη συνέχεια θα δούμε την κοντινή απόσταση. Πιο κοντινή από αυτή. Ναι, πιο κοντινή. Και κυρίως η ειδικότητα του Wing Chun είναι η τελείως κοντινή απόσταση. Η καρδιά του συστήματος δηλαδή είναι αυτή. Φανταστείτε ότι τα άλλα συστήματα γενικά δεν έχουν λύσεις σε αυτή την απόσταση. Το δικό μας σύστημα έχει λύσεις σε όλες τις αποστάσεις και είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα. Και πάνω απ' όλα γιάται αποτελεσματικότητα από ό,τι κατάλαβα. Ναι, βεβαίως. Όχι περιττές κινήσεις και οικονομία στην κίνηση, όπως είπαμε. Το Chi Sao που θα δείτε αργότερα, τα κολλημένα χέρια δηλαδή, που εξασκούμε για την κοντινή απόσταση, φανταστείτε, η αίσθηση είναι σαν να ήμασταν σε ένα λεωφορείο, να μην με ήξερες και να ερχόμουν εντελώς δίπλα σου. Θα ένιωθες άσχημα. Αυτή είναι η αίσθηση του Wing Chun όταν κολλάει πάνω στον άλλο. Δηλαδή θα αισθανόμουν άσχημα, γιατί θα αισθανόμουν φοβό. Δεν θα με ήξερες, οπότε καταλαβαίνεις. Yeah. Είσαι και πιο σωματώδες, θα αισθανόμουν κάπως. Ναι, οπότε αυτή είναι η απόσταση κυρίως που θέλουμε. Και επειδή πάντα το Wing Chun, όπως είπαμε, μπαίνει μέσα στη φωτιά, αυτή είναι η ειδικότητα κυρίως. Είμαστε έτοιμοι να δούμε μάχη τώρα? Όχι ακριβώς μάχη. Αυτό είναι το Chi Sao που λέγαμε πριν, η κοντινή απόσταση. Τα κοντινά χέρια. Τα κολλημένα χέρια. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί η αφή κυρίως. Γιατί σε αυτή την απόσταση δεν μπορεί κάποιος να δει τους αγκώνες και τα πόδια του παρτενέρ, του αντιπάλου γενικά. Οπότε λειτουργεί η αφή και οι αυτοματισμοί γενικά. Και βλέπουμε πώς κάποιος μπορεί να λυθεί και τα πόδια, δύσκολη κατάσταση. Ναι, υπάρχουν και πόδια, απλά τα πόδια στο Wing Chun είναι αρκετά καταστροφικά, έτσι, και όπως βλέπετε δεν χτυπάει κανένας, όλα γίνονται με έλεγχο.
Έλεγχο γίνονται εδώ εντός αιθούσης, να φανταστώ. Όταν ακουμπήσει κάποιος κάποιον, είδατε, σταματάει το χτύπημά του. Mm-hmm. Έτσι, αν εκτόνωνε το... Θα είχαμε χτυπήματα, αλλά δεν χρειάζεται να χτυπάμε μεταξύ μας, διότι όλη αυτή η ενέργεια, καταλαβαίνεις, είναι άσχημη να τη δέχεται το σώμα σου. Πάντως απαιτεί και πνευματικότητα. Σίγουρα. Βέβαια, κανένας δεν μάχεται έτσι, απλά είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο να δουλεύει η αφή μας, έτσι. Ναι, είναι μια προσομοίωση, εντάξει. Ναι. Συνεχίζουμε να βλέπουμε κολλημένα χέρια, έτσι. Ναι, κολλημένα χέρια. Και τώρα ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον σε κάποιες καταστάσεις και κυρίως το Wing Chun χρησιμοποιεί την κεντρική γραμμή και οπότε αν κάποιος εκτραπεί πώς μπορεί να ξαναεπανέλθει, έτσι. Λέγοντας ότι ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον, τι εννοούμε? Τον βγάζει σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις εκτός ελέγχου. Για να δει την αντίδρασή του. Την αντίδρασή του και να δουλεύουν οι αυτοματισμοί που λέγαμε πριν. Βλέπετε ότι πέρα από τις γροθιές υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία που είδαμε στη φόρμα μας πριν και ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Τώρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό, έτσι. Είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Βέβαια, κάθε φορά... Πιο άγρια. Όχι, γιατί όπως βλέπουμε όλα γίνονται με έλεγχο, όπως ερχόμαστε ατιμελείς, έτσι θέλουμε να φύγουμε έτσι χωρίς δίχως κάποιο τραυματισμό. Όλοι θέλουμε να πάμε στις δουλειές μας χωρίς μαυρισμένα μάτια κτλ. Όμως κάθε φορά που κάποιος περνάει, ο άλλος το αντιλαμβάνεται και σταματάει εκεί η μάχη και ο σκοπός είναι να ψάξουμε γιατί έγινε το λάθος και πώς να βελτιωθούμε. Να βελτιώσουμε την τεχνική μας ουσιαστικά. Ναι, να βελτιώσουμε την τεχνική μας, γιατί έγινε το λάθος. Και έτσι και οι δύο βελτιώνονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος να εκτονώσει εντελώς τα χτυπήματά του, έτσι. Για τους λόγους που είπαμε πριν. Δική μου απορία, ένας περισσότερο σωματώδης και ένας λιγότερο ομοιώδης άντρας, οι οποίοι βρίσκονται στην συγκεκριμένη τέχνη και γνωρίζουν και οι δύο την τέχνη. Ο περισσότερο ομοιώδης έχει περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής σε μια μάχη. Πιο πολύ η τεχνική μετράει, αλλά σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει και η δύναμη, αλλά πιο πολύ η τεχνική. Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας έναν μαχητή του Wing Chun. Γιάννη. Καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι σε έκανε να ξεκινήσεις τη συγκεκριμένη τέχνη, τι σε παρακίνησε. Ήθελα να ασχοληθώ με μια πολεμική τέχνη και το έψαξα λίγο στο ίντερνετ και είδα ότι είναι μια τέχνη η οποία είναι για όλες τις ηλικίες. Είναι μια μέση λύση ανάμεσα σε γυμναστική, δύναμη και κάτι το οποίο μπορούσα να κάνω και εδώ προφανώς στα Γιάννενα. Ο Αποστόλης μου είπε πριν ότι είναι η τέχνη του τεμπέλη. Συμφωνήσεις με αυτό? Ναι, μπορεί να το πεις αυτό, ότι είναι η τέχνη του τεμπέλη. Ωστόσο, το ότι δεν κάνεις... Δεν σε βλέπω για τεμπέλη όμως. Υπάρχει διαφορά το να κάνεις πάρα πολύ γυμναστική και να χρησιμοποιείς σωστά τη γυμναστική για να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αλλά ναι, ακούγεται αυτό ότι είναι η τέχνη του τεμπέλη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε τη φυσική μας κατάσταση, διότι από το σώμα ξεκινάνε όλα. Πόσο καιρό ασχολείσαι, Γιάννη, με το Wing Chun? Τώρα μπαίνω στον τρίτο χρόνο. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου ότι είσαι έτοιμος, αν σου συμβεί μια δύσκολη κατάσταση στον δρόμο, να αντιδράσεις? Ελπίζω να μην μου τύχει ποτέ αυτό. Ουσιαστικά γι' αυτό εξασκείς, αλλά στην τελική όσο πιο πολύ ασχολείσαι με μια τέχνη, τόσο λιγότερο θες να τη χρησιμοποιήσεις. Οπότε ουσιαστικά απομακρύνεσαι από αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σε έχει βοηθήσει έτσι και σε άλλα πράγματα στην καθημερινότητά σου, συγκεκριμένη τέχνη, δηλαδή στην αυτοκυριαρχία σου, στην έλλειψη άγχους, στην διαχείριση μάλλον του άγχους, να το πω καλύτερα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε είναι η χαλαρότητα. Και τη χαλαρότητα πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις παντού στη ζωή σου. Σίγουρα μια αυτοκυριαρχία χρειάζεται, διότι κάποιες ασκήσεις είναι και δύσκολες, θέλουν υπομονή και επιμονή.
Και θεωρώ ότι αυτά που μαθαίνουμε εδώ μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού, στη δουλειά, στην καθημερινότητα. Σίγουρα έχει βοηθήσει. Πώς επέλεξε το Wing Chun σε σχέση με τις άλλες δύο τέχνες που διδάσκονται εδώ? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις ότι θα ασχοληθώ μόνο με αυτό? Σε αυτό ήταν τα παιδιά με το που ήρθα εδώ πέρα και κατάλαβαν που ταιριάζω το σώμα μου, η ιδιοσυγκρασία μου. Μου έδειξαν αυτό, μου άρεσε και συνέχισα εδώ. Αλλά πιστεύω ότι την επιλογή την έκαναν οι δάσκαλοι, όχι εγώ. Ωραία. Αν κάποιος τώρα θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, τι θα του έλεγες, τι θα του πρότεινες? Μπορεί να έρθει εδώ, είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον, να μιλήσει με τα παιδιά και να ξεκινήσει. Λοιπόν, έφτασε το καλύτερο σημείο αυτού του γυρίσματος. Θα πάμε τώρα να μάθουμε, πάω να μάθω μάλλον, την τεχνική του Wing Chun από τον Αποστόλη εδώ. Θα με μάθει κάποιες κινήσεις. Εγώ πιστεύω πάντως ότι είμαι έτοιμος, Αποστόλη. Τι λες? Εντάξει. Εννοείται. Είναι αρκετά εύκολο. Θα δεις, θα το κάνω. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.